Γεια σας, είμαι ο Αναστάσης Αθανσιάδης και θα σας παρουσιάσω το Sony Xperia Y3. Το Sony Xperia Y3 έρχεται με οθόνη 4,5 ίντσες ανάλυσης 854x480 pixels, τετραπύρινο επεξεργαστή Qualcomm Snapdragon 400, 1 GB RAM, 4 GB ιστορικής μνήμης, 5 MP κάμερα με autofocus και LED flash, 1080p βίντεο τραβάει, 30 frames per second και μπροστά κάμερα είναι VGA. Έχει ράδιο, έχει NFC και η μπαταρία του είναι στα 2330 mAh και δεν μπαινοβγαίνει. Το πάχος του είναι αρκετά μικρό, μόλις 8,5 χιλιοστά και ας πάμε και ας δούμε το design της συσκευής. Το design της συσκευής, όπως θα δείτε, μοιάζει πάρα πολύ με το Sony Xperia Z2 και Z3 αντίστοιχα. Έχει το Omni Balance, έτσι το αποκαλεί η Sony. Το κουμπάκι εδώ πέρα στα πλάγια με ωραίο κουρμπαριστό, δεν είναι σαν φέτα κομμένη σαν το iPhone 5S και 5. Πιο δείχνει ότι είναι περιποιημένη συσκευή. Αν παρατηρήσετε εδώ πέρα, να κάνω και ένα zoom να το καταλάβετε, ξεχωρίζει το γύρω-γύρω της συσκευής. Εδώ πέρα είναι για τα πεσήματα πλαστικό μαλακό μέρος, ώστε όταν πέφτει να παίρνει αυτό όλη τη δύναμη και να μην σπάει η συσκευή και η γενικότερη οθόνη. Πολύ καλό κολπάκι αυτό από τη Sony. Δυστυχώς γύρω γύρω από την οθόνη έχει πολύ μεγάλα περιθώρια. Θα τα θέλαμε πολύ μικρότερα, γιατί παρόλο που είναι 4,5 ίντσες, έχει ίδιο μέγεθος με το Samsung Galaxy S4, που έχει 5 ίντσες το Samsung Galaxy S4 και έχει πολύ μικρότερα περιθώρια. Αυτά όσον αφορά το design, μας θυμίζει πολύ η σειρά Z και θέλουμε μικρότερα περιθώρια. Πάμε τώρα να δούμε την κάμερα. Η κάμερα πίσω είναι 5 MP, τραβάει βίντεο Full HD 30 frames per second, τη βλέπετε την κάμερα και το πίσω σχεδιασμό. Με autofocus και LED flash. Η μπροστά κάμερα είναι VGA. Δεν τραβάει καλές φωτογραφίες η πίσω κάμερα, ούτε και μπροστά. Δηλαδή είμαι απογοητευμένος από την κάμερα στη συσκευή αυτή. Θα θέλαμε αρκετά καλύτερη, αλλά με τα 120 ευρώ που κάνει αυτή η συσκευή σε διάφορα ιντερνετικά καταστήματα είναι μια χαρά. Το design, όπως είπαμε και πριν, από το Z2 πάλι πάνω εδώ πέρα στα αριστερά έχει την κάμερα. Ας δούμε την κάμερα εν δράση. Εδώ έχω το κουτί από το Y3. Βλέπετε εδώ πέρα κάτι μικρά γραμματάκια. Μπορεί να τα κάνει focus και η κάμερα. Ας δούμε ας μπορεί να το κάνει αυτή η κάμερα focus. Προς έκπληξή μου, θα κάνει focus. Αλλά μέχρι να εστιάσει για πρώτη φορά είναι λίγο δύσκολο, γιατί ήθελα 2-3 προσπάθειες. Δεν έχει optical image stabilization και φωτογραφίες μερικές φορές γίνεται να σου βγουν κρυμμένες. Όπως βλέπετε όμως, η φωτογραφία βγήκε αρκετά καλά. Καθαρή ανάλυση, αλλά αν τη δοκιμάσετε έξω στη φύση, στο ζωντανά χρώματα, θα καταλάβετε πως η κάμερα θέλει βελτίωση. Τα χρώματά του δεν είναι ακριβής, θέλει ακόμα αρκετή δουλειά. Αυτό είναι ένα μείον της συσκευής. Η μπροστά κάμερα VGA είναι, λες και είναι μετρά στα πίξελ, 1-1. Είναι απαράδεκτη. Πάντα θα έχουμε στο μυαλό μας όμως 120 ευρώ budget, που είναι μια χαμηλή τιμή και για τα χαρακτηριστικά που μας προσφέρει είναι πολύ καλά. Από αυτό που θα μείνει ικανοποιημένοι είναι ο επεξεργαστής και θα δούμε μόλις τώρα. Ο επεξεργαστής είναι Qualcomm Snapdragon 300, χρονισμένος στα 1,2 GHz. Προσφέρει απίστευτες αποδόσεις στη συσκευή. Κανένα παράπονο από την ταχύτητα, δεν με έχει κολλήσει ποτέ, παρόλο που βάλει αρκετά παιχνίδια και τα έχω μεταφέρει στην κάρτα SD με root, γιατί αλλιώς δεν γίνεται, το KitKat μας το απαγορεύει αυτό. 1 GB RAM, αυτός ο συνδυασμός είναι αρκετά καλός. Δείτε εδώ πέρα αν θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες. Θα δούμε και AnTuTu Benchmark. Adreno 305 κάρτα γραφικών. Χρονισμένη στα 450 MHz. Εδώ πέρα περισσότερες λεπτομέρειες για τη συσκευή. Να κάνω και ένα zoom.
Δηλαδή καλύτερα. Τι έκανε έτσι. Βλέπετε εδώ πέρα το σύστημα. Περισσότερες λεπτομέρειες. Μπαταρία. Η θερμοκρασία τώρα. Το έχω αρκετή ώρα ανοιχτό. Ήμουν στο ίντερνετ, κατέβαζα εφαρμογές. Και επίσημες εφαρμογές που μου ήρθαν ενημερώσεις και από το Google Play. Καλή θερμοκρασία. Δεν ζεσταίνεται αρκετά γρήγορα. Οι sensors εδώ πέρα. Δεν έχει αρκετούς sensors, αλλά έχει τους απολύτως απαραίτητους. Και αυτά όσον αφορά τη συσκευή από το CPU Z. Ας δούμε τώρα το benchmark. Βλέπετε εδώ πέρα Sony D2203. Αυτή είναι η Global Edition. Ας αρχίσουμε. Όσοι θέλετε μπορείτε να κάνετε ένα skip σε αυτό το κομμάτι, είναι γύρω στα 4-5 λεπτά. Έτσι τόσο κρατήσει με το στον τούτου σε τέτοιες συσκευές. Όσοι θέλετε μας το δείτε, μείνετε. Αυτό που ξέχασα να πω στο σχεδιασμό είναι ότι το πίσω είναι matte, δεν είναι γυαλιστερό. Μια καλύτερη αίσθηση αλλά γεμίζει πολλές δαχτυλιές πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό. Βλέπετε έχει πάει στο 31%. Είναι λίγο αργό, θα θέλαμε λίγο πιο γρήγορο, αλλά Qualcomm Snapdragon 400 δεν μας επιτρέπει αυτό. Είναι η μοίρα που είναι 1 γίγκα RAM, που είναι 1 GB, είναι αρκετά καλή. Επειδή έχει και το Sony λογισμικό, άμα ήταν TouchWiz θα ακολούσε, θα είχε θέματα lag. Και πολύ μεγάλο κιόλας. Ή και pure Android να έχει πάλι καλά θα ήταν. Βλέπετε εδώ πέρα έχει πάει στα 2D test και βλέπετε την ανάλυση της συσκευής. Θα δούμε και από πιο κοντά τα frames per second που μας δίνει η συσκευή. Πρόσφατα έχω κάνει βιντεάκι με το Samsung Galaxy S5 Mini Duos που έχει τον ίδιο επεξεργαστή μόνο που έχει παραπάνω την RAM. 1,5 για την ακρίβεια. Καλύτερη συσκευή ήταν εκείνη συγκριτικά με αυτήν. Είχε πολύ καλύτερη οθόνη. Ηχείο που θα δούμε και εδώ πέρα τώρα. Ας πούμε τα frames per second. Επειδή δεν μπορεί να κάνει καλό focus εδώ πέρα, θα προσπαθήσω να σας τα λέω κιόλας. Είναι 5,2, 4, 4, 3,8. Είναι πολύ χαμηλά. Δεν το έχω δοκιμάσει σε 3D gaming, μόνο σε 2D. Και έτσι ελαφριά παιχνιδάκια δεν είχε lag. Μη μου βάλει τώρα κάνα περίεργο. Αρχίσει να λαγκάρει. Εδώ πέρα δεν έχει lag. 20 frames per second είναι πάρα πολύ καλά. Δεν μου είχε πιάσει τόσο το S5 mini. Απογοητευμένος από εκείνο το κινητό με την κάρτα γραφικών. Και ας δούμε.
Το αντούτο. Επειδή δεν το είχα στο ίντερνετ που έβγαλε not verified, δηλαδή δεν είναι επιβεβαιωμένο από το ίντερνετ ότι είναι όντως αυτό, είναι 18.691. Πάρα πολύ καλό ποσό για ποσό αντούτου για, για το λεφτά που διαθέτουμε. Δεν θα σας αφήσω έτσι. Θα έρθει και σε συγκριτικό βιντεάκι S5 Mini Duos Sony Xperia Y3 όσον αφορά τον επεξεργαστή και την κάρτα γραφικών. Ας πάμε να δούμε τώρα συσκευή, οθόνη, ηχείο και έτσι τι θα θέλαμε παραπάνω τη συσκευή. Εδώ πέρα η συσκευή, για να δούμε την οθόνη. Η οθόνη, έχω να πω πως παρόλο την ανάλυση της, έχει πάρα πολύ καλά χρώματα και ζωντανά, καταλαβαίνεις, δεν λες βέβαια ότι είναι πεντακάθαρα ολοζώντανα, αλλά νιώθεις ότι έτσι έχει κάτι το πιο έντονο. Δεν είναι μια πολύ απλή οθόνη. Καλέ μέτριες γωνίες θέασης. Θα θέλαμε λίγο καλύτερες. Πολύ καλά χρώματα. Ωραίο το μπλε. Και το κόκκινο αρκετά ωραίο. Έντονο, βαθύ. Και επειδή από την κάμερα από ό,τι βλέπω δεν φαίνουν τόσο καλά, καλό θα ήταν να πάτε να το πιάσετε από τα χέρια σας, με τα χέρια σας κιόλας, να δείτε ότι όντως η οθόνη είναι αρκετά καλή και ότι είναι το μόνο μέρο, από τα μόνα μέρη της σχεδής που θα σας εξεπλήξει. Αυτό δεν είναι ξεθοριασμένο κόκκινο, είναι ένα πορτοκαλό κόκκινο ξεθοριασμένο τη συσκευή, είναι έτσι το wallpaper. Έτσι πέρα τα χρώματα. Πολύ καλά. Δεν έχω θέματα από την οθόνη και κάτω από το φως του ηλίου φαίνεται πάρα πολύ καθαρά, ειδικά αν το έχεις το brightness. Ας με ένα ακόμα. Πάρα πολύ καλά χρώματα, ζωντανά, κανένα παράπονο. Αυτά από την οθόνη. Ας πάμε και ας δούμε το ηχείο. Το ηχείο βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής. Είναι μεγάλο σχετικά. Βλέπετε πόσο λίγο το έχω και έχει πιάσει ήδη δαχτυλιές. Δεν φαίνεται καλά το βίντεο δυστυχώς. Αλλά πέρα φαίνεται καλύτερα. Και στην πραγματικότητα είναι πολύ πιο έντονες οι δαχτυλιές. Έχει clear face και xCloud και για την οθόνη και όταν βλέπετε φωτογραφίες μέσω του album έχει εκεί και μια βελτίωση. Ας δούμε τη συσκευή. Ας το δούμε καλύτερα από το Walkman, την εφαρμογή που έχει μέσα. Γιατί δεν κάνει φοκούς. Εδώ βρήκα ένα τραγούδι του Animals. Καλό το ηχείο. Δεν έχω μεγάλο παράπονο. Αλλά όπως πάντα υπάρχει χώρος για βελτίωση. Η διαφορά είναι αισθητή με το Clear Audio Plus. Ακούστε χωρίς Clear Audio. Το κάνει λίγο πιο έντονο τον ήχο. Μπορεί να μην ακούγεται καλά, αλλά σε εγγυώ μήπως κάποια κάνει δουλειά. Αλλά βέβαια σαν το S5 Mini που έκανε και πρόσφατα review δεν είναι. Το S5 Mini είναι αρκετά πιο δυνατό, πολύ καλύτερο. Και βέβαια, ας σκεφτούμε πάντα τα λεφτά που δίνουμε.
Έχω πάλι φίλη στην αρέα. Αρκετά δυνατό ηχείο. Αυτά από το ηχείο, το xLoud και το Clear Audio Plus όντως κάνουν δουλειά, γιατί αν τα παίρνω αυτά δύο, ο ήχος είναι πολύ εξασθενημένος. Τα θετικά της συσκευής, που πολύ θα θέλατε να ξέρετε, η οθόνη, η ταχύτητα του λογισμικού και μετά γενικότερα η ταχύτητα, γιατί το λογισμικό είναι αρκετά ελαφρύ και είναι Sony και είναι ό,τι πρέπει. Τα αρνητικά, κάμερα, design, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλα περιθώρια και θα τα θέλαμε όπως και δίποτε πολύ μικρότερα, και τον ήχο δεν θα το κατατάξω πουθενά, γιατί είναι μέτριος προς το καλός, μπορούμε να πούμε. Δεν θα το βάλουμε στα θετικά, γιατί αν είναι ξεπλωμένη συσκευή δεν ακούγεται πολύ καλά. Όταν όμως είναι σηκωμένη, είναι έτσι συσκευή σε όρθια στάση, ακούγεται πάρα πολύ καλύτερα. Οπότε στο ηχείο είναι λίγο ρευστά τα πράγματα. Αυτά όσον αφορά τη συσκευή. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Ελπίζω να σας κάλυψα. Ως την επόμενη φορά, τα λέμε.